ζήτημα της απόφασης αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία ο κύριος Δήμαρχος προχώρησε και σε μια κριτική της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την ότι είναι απαράδεκτη. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την εκεί. Εγώ θα πω ότι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν φέρατε το θέμα, τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι δεν είναι σύνομο, δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Θεωρούμε ότι δεν στέκει και με αυτή τη λογική εμείς θα προχωρήσουμε σε οτιδήποτε νόμιμο υπάρχει για να μπορέσουμε να την ανατρέψουμε στη λογική ότι όχι ότι εσείς έχετε άλλα δεδομένα ή έχετε άλλες λογικές, αλλά διαφωνούμε, θεωρούμε ότι η δημοτική περιουσία πρέπει να παραμένει στους δημότες. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ετηθήκαμε προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και η αποκεντρωμένη διοίκηση δέχτηκε την αίτησή μας και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω μία παράγραφο, γιατί πρέπει να υποτίσω σώμα για ποιο λόγο δέχτηκε την αίτησή μας. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά ο σκοπός δεν υπάρχει κατά την αποκεντρωμένη διοίκηση έκτακτο γεγονός. Λέει λοιπόν, επειδή ο σκοπός της ανέργειας κτηρίου που πρόκειται να στεγαστούν οι υπηρεσίες και οι δράσεις της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, για τον οποίο πραγματοποιεί την παραχώρηση της χρήσης, δεν συνάδει με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της αντιμετώπισης έκτακτης και επίκουσας ανάγκη, η οποία αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 185, παραγράφου 1, καθώς προσδίδει στην παραχώρηση χρήση του ακινήτου το χαρακτήρα της νομιμότητας που δεν μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερθή σας διάταξη. Αυτή είναι λοιπόν το κριτήριο βάσει το οποίο η αποκεντρωμένη διοίκηση απέριψε την απόφαση του δικού σας. Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε εκ του νόμου κάθε νόμιμο δικαίωμα να προβείτε προς την προϊσταμένη αρχή της αποκεντρωμένης διοίκησης στην ένστασή σας και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι η νομική προσέγγιση. Η πολιτική όμως, και θέλω να το βάλω στη συζήτηση για άλλη μια φορά, είναι ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε να απεμπολούμε έστω και ένα τετραγωνικό μέτρο δημόσιας γης και δημόσιας περιουσίας και να παραχωρείται προς το οπουδήποτε. Εμείς και με την ευκαιρία πάλι τη συζήτηση που μπαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για άλλη μια φορά θέλουμε να εκφράσουμε το μεγάλο σεβασμό μας και τα θρησκευτικά συναισθήματα του κόσμου απέναντι στην Εκκλησία. Θεωρούμε ότι η Εκκλησία αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, έχει δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση. Σε αυτή τη λογική πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να συνεχίσει και, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και μια έκκληση. Υπόθηκε και από τον κύριο Κόκορη και από εμάς την προσφυγή ότι η Εκκλησία της Γλυφάδας, Βάρης Βουλιαγμένης, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ας διαθέσει λοιπόν αυτά τα χρήματα που ήταν να διαθέσει για την κατασκευή αυτού του Μητροπολιτικού Μεγάρου σε ένα κοινοφελή έργο μέσα στην πόλη της Γλυφάδας. Ας χρηματοδοτήσει ένα δημοτικό γυροκομείο ή ένα δημοτικό παιδικό σταθμό για να μείνει κάτι εμπάσχει.